Πάμε ωστόσο να ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή του γυμνασίου, του Δευτέρου Γυμνασίου, σε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο και να συναντήσουμε ευθύς αμέσως, και είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας, την κυρία Μάγδα Φραγκούλη, εκπαιδευτικό του Δευτέρου Γυμνασίου και βέβαια φιλόλογο. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πώς είστε? Καλά, εσείς κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Πάμε να μιλήσουμε για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία και συμμετοχή. Θέλω ωστόσο να μας βάλετε στο κλίμα. Μιλάμε για ένα Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ακριβώς. Αρχές Μάρτη. Τον περασμένο Οκτώβριο δέχτηκα μια πρόσκληση από την Αθήνα, από το ΙΕΠ, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, από τον κύριο Κούκη και την κυρία Ζέτα Αντωνίου, εκπαιδευτική φιλόλογη, στα εκπαιδευτήρια Δούκα και στο Ιόνιο Κολέγιο, Ιόνιο Σχολή. Αντίστοιχα, φίλοι, συνάδελφοι. Έχουν γίνει και άλλα συνέδρια στο παρελθόν, Μάλτα, Κωνσταντινούπολη και αλλού, αλλά με την πανδημία είχαν, ξέρετε, σταματήσει. Φυσικά ήταν μια δελεαστική πρόταση. Το συζήτησα με τον διευθυντή μου, τον κύριο Μανώλη Χουρτσανίδη. Μας βοήθησε αμέριστα, ήταν αρρωγός σε όλα, μα όλα αυτό το εξάμηνο, ναι. Πάρα πολύ, υποστηριχτικός και σωστός σε όλα. Αποδεχτήκαμε λοιπόν την πρόσκληση. Η ομάδα μας αποτελείται από 31 παιδιά μεικτά, αγόρια και κορίτσια, της τρίτης γυμνασίου. Εξάλλου τρίτη γυμνασίου και λύκειο είναι οι όροι για το συνέδριο αυτό, γιατί έχει απαιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Το οποίο θα πραγματοποιηθεί. Θα πάει στη Βερόνα της Ιταλίας. Από μήνος 5 πραγματοποιείται, του Μαρτίου, 28 φεύγουμε εμείς και γυρνάμε 3 σε αυτό το διάστημα. Όπου στο συνεδριακό χώρο Φιέρε, ένα πάρα πολύ ωραίο συνεδριακό χώρο, θα τελεστεί όλο αυτό το συνέδριο ευρωπαϊκό, μαθητικό, θα σας πω και το θέμα του, και πώς συμμετέχουμε εμείς. Περιττό να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή, γιατί το θέμα είναι η συμβολή της Ελλάδας, τον πολιτισμό, οι αξίες και οι αρχές που έδωσαν στην Ευρώπη. Και έτσι ως επίνευση είχα η Βενετσιάνικη Κρήτη του Βιτσέντζου Κορνάρου από τότε ως σήμερα, ένας αμφίδρομος πολιτισμός. Θα πάμε με μια τρίπτυχη παρουσίαση, ναι. Ομιλία, θα τη διαβάσουν 5 εξαιρετικά κορίτσια. PowerPoint που θα πέφτει η Βενετσιάνικη Κρήτη από το 1204 ως και το 1213, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε 2 σελίδες χώρεσαν όλα αυτά, η μεγάλη αυτή ιστορία. Και PowerPoint που θα πέφτει η ιστορία του τόπου μέχρι και Λότζια, Λοντάρια, Νεόρια, Κούλες κλπ. Τα τείχη, το σημερινό Ηράκλειο. Μια πολύ καλά προετοιμασμένη παρουσίαση και αναφορά. Ναι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Επίσης, σε όλο αυτό, ομιλία και PowerPoint, θα σιγοπαίζει με μαντολίνο ένας μαθητής μας στον Ερωτόκριτο, ναι. Και θα κλείσουμε ζωντανά τραγουδώντας τον Ερωτόκριτο. Θα κλείσουμε τραγουδώντας τον Ερωτόκριτο. Και επίσης, έχω να σας πω ότι όλα αυτά σε 15 λεπτά, ναι. Και ανοίγουμε και το συνέδριο. Ανοίγουμε την είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, θέλω να μου πείτε, που, τα παιδιά, οι μαθητές, αυτή η ομάδα, πώς αντιλαμβάνετε τη συμμετοχή της σε ένα τόσο μεγάλο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο? Τι σας λένε τα παιδιά, έχουν άγχος, είναι προετοιμασμένοι, το δουλεύουν καιρό? Ναι, είναι προετοιμασμένοι, το δουλεύουν. Τα παιδιά ειδικά που είναι ομιλητές, που τραγουδούν, το αγόρι που τραγουδά, δηλαδή από τον Οκτώβρη είναι συνεχώς σε μελέτη, σε προσπάθεια, σε πρόβα, όχι πολλές, στο σχολείο 4 πρόβες. Πολλή δουλειά γίνεται στο σπίτι, πάρα πολλή δουλειά και από τους εκπαιδευτικούς που είναι 2 αξιόλογοι συνάδελφοι που θα συνοδέψουμε τα παιδιά μας. Στο κομμάτι, ναι. Της εξωστρέφειας, δηλαδή ότι βγαίνετε από τα στενά όρια ενός σχολικού συγκροτήματος και λέτε πάμε προς τα έξω, πάμε προς τα έξω, καθώς αυτό είναι κάτι θετικό για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, πάρα πολύ σημαντικό. Το ποθούν, το λαχταρούν, συνεχώς το προσμένουν, το θέλουν. Θέλουν να ταξιδέψουν, να ζήσουν. Όλα αυτά είναι μικρά, είναι έφηβοι και όμως αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, άλλες εκδρομές λέει να γλεντήσουμε, να ψωνίσουμε. Αυτά θέλουν να δούνε,
να γευτούν, να μάθουν, όλα, όλα. Δηλαδή είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενα και το θέλουν, δηλαδή το θέλουν ολόψυχα να το βιώσουν. Το μήνυμα το οποίο στέλνει το δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου, ποιο είναι? Το μήνυμα που στέλνει το δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου είναι ότι το σχολείο είναι γνώση, μάθηση, παιδεία, αγάπη, ταξίδι, είναι τα πάντα. Και ειδικά το δικό μας σχολείο, με Εράσμους, με πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και πολλά άλλα προγράμματα, και όπως βλέπετε και σε αυτό το συνέδριο, συνδράμει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα μέγιστα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Με ακούτε? Σας ακούμε, ευχαριστώ βέβαια. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ναι, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να επιστρέψετε, να μας δώσετε και υλικό στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Συνεδρίου και με το καλό να φιλοξενήσουμε και εσάς, που πραγματικά γνωρίζω ότι είστε μια υπερδραστήρια εκπαιδευτικός και το κυνηγάτε αρκετά, υποκειμενική μου άποψη, με μαθητές σας εδώ να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο. Τιμή μας, αποδεχόμαστε και με το καλό να γυρίσουμε και θα μας έχετε κοντά σας. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.